Ακόμη ένα ταξίδι ξεκινάει. Έχουμε εδώ το Φρίαδα. Γεια σας και πάλι. Ξεκινάμε λοιπόν ακόμη ένα ταξίδι. Πάμε Βούδα και Πέστη. Στη γνωστή Βουδαπέστη. Έχετε πάει πάρα πολλά άτομα. Έχω δει πάρα πολλά post σας. Και είναι η πρώτη μου φορά. Πρώτη μου φορά. Λοιπόν, θα σας πω την εμπειρία μου, η οποία προς το παρόν είναι πάρα πολύ ωραία. Νιώθω πάρα πολύ ωραία που πάω επιτέλους το πρώτο μου ταξίδι μετά από τόσο καιρό. Έχουμε λίγο έτσι μια σκέψη πρώτη για το πώς θα φτάσουμε από το αεροδρόμιο στην πόλη. Έχουμε δει κάποιες εναλλακτικές, σκεφτήκαμε να κλείσουμε ταξί. Τελικά είπαμε να ζήσουμε επικίνδυνα και να πάρουμε το λεωφορείο. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες έρχονται σε λίγο. Καλώς ήρθατε στη Βουδαπέστη για μια βόλτα που θα κάνουμε μαζί στους δρόμους της πόλης και θα δούμε τα αξιοθέατα. Μια πόλη με σημαντική ιστορία που την επηρέασαν Μαγιάροι Βασιλείς, Αψβούργοι Αυτοκράτορες, Οθωμανοί Κατακτητές και το Κομμουνιστικό Καθεστώς. Η πόλη διαθέτει περίπου 80 γεωθερμικές πηγές, το μεγαλύτερο σύστημα σπηλαίων ζεστού νερού, τη δεύτερη μεγαλύτερη συναγωγή και το τρίτο μεγαλύτερο κτίριο κοινοβουλίου στον κόσμο. Η συναγωγή της Οδού Ρούμπαχ βρίσκεται στο κέντρο της ιστορικής παλιάς πόλης της Πέστης, στο ανατολικό τμήμα της Βουδαπέστης. Η συναγωγή στην Οδό Ρούμπαχ χτίστηκε το 1872 σε σχέδιο του Βιενέζου αρχιτέκτονα Ότο Βάγκνερ. Από την ολοκλήρωση της ανακαίνησής το καλοκαίρι του 2021, η συναγωγή φιλοξενεί τακτικά θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Λίγο πιο μακριά βρίσκεται το μνημείο του Κάρλ Λούτζ, ενός Ελβετού διπλωμάτη που έσωσε πολλούς Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η Βόλτα μας οδηγεί στη συναγωγή του Οδού Καζίντσι, η οποία είναι μια Art Nouveau Ορθόδοξη συναγωγή που χτίστηκε μεταξύ 1912 και 13, ενώ το σχέδιο κτηρίου των αδελφών Λόφλερ έχει επιρροές από την εθνικιστική αρχιτεκτονική Lechner Art Nouveau της μεταπολεμικής εποχής, ενώ ενσωμάτωσαν επίσης την επίσημη επιρροή της ύστερης βιενέζικης Art Nouveau.
περπατώντας φτάνουμε στο Εθνικό Μουσείο της Ουγγαρίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1802 όταν ο κόμις Φέρενς Σετσένη, ελπίζω να μην το διαβάζω λάθος, ίδρυσε την Εθνική Βιβλιοθήκη Τσετσένη. Στη συνέχεια, ένα χρόνο αργότερα θα ακολουθούσε η δωρεά μια συλλογή ορυκτών από τη σύζυγό του, ενώ αυτό οδήγησε στη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου της Ουγγαρίας ως Μουσείο Γενικής και Φυσικής Ιστορίας και όχι μόνο βιβλιοθήκης. Το 1848 το Εθνικό Μουσείο της Ουγγαρίας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Ουγγρική Επανάσταση, καθώς αυτήν υποκινήθηκε εν μέρη από την ανάγνωση των 12 σημείων του Σάντορ Πετόφι και το διάσημο ποίημα Νεμζέτι Ντάλ στα μπροστινά σκαλιά του μουσείου. Κατευθυνόμενοι προς τη γέφυρα της Ελευθερίας, περνάμε από την κεντρική σκεπαστή αγορά της Βουδαπέστης. Είναι η μεγαλύτερη και παλιότερη της χώρας σε ένα κτίριο νεογοτθικού χαρακτήρα.
breeze high. Πιο πάνω βρίσκεται η γέφυρα Ελισάβετ, δίπλα από την οποία συναντάμε μια εκκλησία του 1046. Η συγκεκριμένη ξαναχτίστηκε τον 14ο αιώνα σε γοτθικό ρυθμό, ενώ λειτουργήσε και ως τζαμί. Συνεχίζουμε την βόλτα μας προς την πλατεία Μάνταχ, όπου συναντάμε το άγαλμα της Σίση, αυτοκράτηρα της Αυστρίας και βασίλισσα της Ουγγαρίας, σχεδιασμένο από τον γλύπτη R. Torley Maria. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται η μεγάλη συναγωγή της Βουδαπέστης. Η συναγωγή είναι γνωστή και ως συναγωγή του Σωτού Ντόχανη και είναι η μεγαλύτερη συναγωγή στην Ευρώπη χωρητικότητας 3.000 ατόμων και αποτελεί κέντρο του νεολογικού Ιουδαϊσμού. Χτίστηκε μεταξύ 1854 και 1859 σε στυλ μαυριτανικής αναγέννησης, με τη διακόσμηση να βασίζεται κυρίως σε ισλαμικά μοτίβα από τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσαιωνική Ισπανία. Το συγκρότημα της συναγωγής της Σωτού Ντόχανη αποτελείται από τη Μεγάλη Συναγωγή, το Ναό των Ηρώων, το Νεκροταφείο, το Μνημείο και το Εβραϊκό Μουσείο, το οποίο χτίστηκε στη θέση όπου βρισκόταν το σπίτι που γεννήθηκε ο Τέοντορ Χέρτσελ. Επιστρέφοντας προς το άγαλμα της Σίση, περνάμε από την πλατεία Dick Ferenc και συνεχίζουμε προς την πλατεία Ελισάβετ, όπου βρίσκεται και η γνωστή ρόδα της Βουδαπέστης, ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει να κατευθυνόμαστε προς το κτίριο του Κοινοβουλίου.
Χαιρετίζουμε το άγαλμα του χοντρού αστυνόμου, ο οποίος κοιτάζει προς τη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου και επισκεφτόμαστε τον προάβλιο χώρο του ναού. Ο ναός έχει πάρει το όνομά του προς τιμή του Στεφάνου, του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, ενώ πλέον είναι το τρίτο μεγαλύτερο εκκλησιαστικό κτίριο στη σημερινή Ουγγαρία και αποτελεί μαζί με το κτίριο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου το πιο ψηλό κτίριο της πόλης, φτάνοντας τα 96 μέτρα. Χτισμένο σε νεοκλασικό στυλ με ελληνικό σταυροειδές σχέδιο, χρειάστηκε 54 χρόνια για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του το 1905 σύμφωνα με τα σχέδια του Μίκλο Σίμπλ. Αρχικά, το κτίριο θα ήταν προς τιμή του Άγιου Λεοπόλδου, πολιούχου της Αυστρίας, αλλά το σχέδιο τελικά άλλαξε την τελευταία στιγμή, οπότε έγινε η Βασιλική του Αγίου Στεφάνου. Ειδική στάση θα κάνουμε στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου βρίσκουμε εκτός από την Αμερικανική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βουδαπέστης, το μνημείο για τα θύματα της γερμανικής κατοχής, που δημιουργήθηκε στη μνήμη της γερμανικής εισβολής στην Ουγγαρία, και το Σοβιετικό Ηρωικό Μνημείο. Το μνημείο αυτό ακροτηριάστηκε κατά την Επανάσταση του 1956, αλλά αναστηλώθηκε αμέσως μετά από αυτήν. Είναι ένα μνημείο σε μία από τις πιο κεντρικές πλατείες της πόλης, το οποίο έχει δημιουργήσει διχασμό, καθώς αρκετοί το συνδέουν με την 40χρονη Σοβιετική κατοχή, ενώ άλλοι θυμίζουν την απελευθέρωση από τον Γερμανικό στρατό στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πιο δίπλα βρίσκεται και το άγαλμα του Ρόναλντ Ρίγκαν, το οποίο προσπερνάμε για να κατευθυνθούμε στο κτίριο του Κοινοβουλίου. Περνάμε από το Μνημείο των Εχθρομαρτύρων, που είναι αφιερωμένο στους μάρτυρες του 1919 και το οποίο αντικατέστησε το μνημείο του Ίμρε Νάγκη, πρωθυπουργού της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1956, που βρισκόταν προηγουμένως σε αυτή τη θέση.
ίσως από τα πιο ωραία σημεία στη Βουδαπέστη. Ακριβώς πίσω από το κοινοβούλιο έχει μια τεράστια πλατεία. Όταν λέμε τεράστια, μιλάμε για τεράστια πλατεία. Ακριβώς από πίσω μου είναι το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο το ανακατασκευάζουν. Εδώ πέρα βλέπετε πάρα πολλά πράγματα, με τυφλώνει και ο ήλιος, αλλά βλέπετε ότι γύρω-γύρω, πίσω μου ακριβώς, είναι το κοινοβούλιο και εδώ είναι το άγαλμα του Γεωργίου κάτι, θα σας το πω ευθύς αμέσως. Το άγαλμα τελικά του ΙΠΕΑ στο άλογο που βλέπετε είναι του Φραγκίσκου Β' Ράκοζη, ενός Ούγγρου ευγενή και ηγέτη της Ουγγρικής Εξέγερσης ενάντια στην Αυστρία που διήρκησε μεταξύ 1703 και 1711. Επίσης, ήταν πρίγκιπας της Τρανσιλβανίας, αυτοκρατορικός πρίγκιπας και μέλος του τάγματος του Χρυσόμαλου Δέρατος. Σήμερα θεωρείται εθνικός ήρωας της Ουγγαρίας και το άγαλμά του βρίσκεται στην πλατεία Κωσούθ Λάγιος πίσω από το κοινοβούλιο. Το κτίριο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου είναι ένα από τα παλαιότερα κτίρια κοινοβουλίων της Ευρώπης και σημαντικό αξιοθέατο της Βουδαπέστης. Βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη και είναι το μεγαλύτερο κτίριο στην Ουγγαρία. Το κτίριο είναι κτισμένο σε ρυθμό γοτθικής αναγέννησης με συμμετρική πρόσωψη και κεντρικό θόλο. Εσωτερικά και εξωτερικά υπάρχουν 242 αγάλματα στους τοίχους. Στην πρόσωψη υπάρχουν αγάλματα Ούγγρων και Τρανσιλβανών ηγετών και διάσημων στρατιωτικών. Τα εικόσιμα των βασιλιάδων και δούκων απεικονίζονται πάνω στα παράθυρα. Δεν θα μπορούσαμε να μην επισκεφτούμε το μνημείο των Παπουτσιών στις όχθες του Δούναβη. Αυτό είναι ένα μνημείο στην ανατολική όχθη του ποταμού Δούναβη, στη μνήμη των Εβραίων που σφαγιάστηκαν από τη φασιστική Ουγγρική πολιτοφυλακή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τους διέταξαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και τους πυροβόλησαν στην άκρη του νερού, ούτως ώστε τα σώματά τους να πέσουν στο ποτάμι και να παρασυρθούν. Το μνημείο αντιπροσωπεύει τα παπούτσια τους που άφησαν πίσω στην όχθη. Κλείνουμε το πρώτο μέρος του ταξιδιού στη Βουδαπέστη με το κτίριο της Ουγγρικής Καρτικής Όπερας, το οποίο είναι μια νεοαναγεννησιακή όπερα που βρίσκεται στο κέντρο της Βουδαπέστης. Αρχικά γνωστό ως Ουγγρική Βασιλική Όπερα, σχεδιάστηκε από τον Μίκλος Ίμπλ, μια σημαντική προσωπικότητα της Ουγγρικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1875 και το κτίριο άνοιξε για το κοινό στις 27 Σεπτεμβρίου του 1884. Ενώ αν παρατηρήσετε, στις γωνίες του κτιρίου υπάρχουν αγάλματα με τις μούσες της ελληνικής μυθολογίας.
Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του ταξιδιού στη Βουδαπέστη. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται το δεύτερο μέρος.